Σήμερα εδώ στο Στέλιο του Βελκόπουλου συνάντησα και έναν αθλητή κορυφαίο στο χώρο του kickboxing, τον Σταύρο τον Εξακουστίδη, ο οποίος επέστρεψε και με μια μεγάλη νίκη από τον Gladiators 9 της Χαλκίδας, τη διοργάνωση του Τάσου Τσάλα, όπου αγωνίστηκε με έναν αθλητή του Αντρέ Μανάρδα από το Μετζίρο Τζιμ, ο οποίος ήταν και αυτός αξιόλογος και το ίδιο Βεληνικός. Όμως ο Σταύρος, από ό,τι είδαμε, έπαιξε επάξια και κέρδισε στον έξτρα γύρο το παιχνίδι. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη. Όλα πήγανε καλά. Έκανα μια πολύ καλή εμφάνιση. Έπαιζα με ένα πολύ δυνατό αθλητή του Αντρέ Μανάρ, τον Πιέτρο Τζόρτζ. Πολύ δυνατός, πολύ έμπειρος και με Και πολλές με πολλά διακρίσεις επαγγελματικά και επαγγελματικά παιχνίδια παιχνίδια στο για αυτός. εξωτερικό. Ευτυχώς όλα καλά. Δυσκολεύτηκα λίγο, πήγε στον έξτρα γύρο το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι τον κέρδισα πολύ καθαρά όλο τον αγώνα και από τον τρίτο γύρο θα μπορούσα να το είχα κερδίσει. Έπαιξε τον έξτρα γύρο, κέρδισα στον έξτρα γύρο, όλα καλά. Στο κομμάτι του Στέλιου του Βελκόπουλου. Είναι ένας άνθρωπος που τον έχεις πλάι σου αρκετά χρόνια και τον εμπιστεύεσαι. Ναι. Τι είναι αυτό που σου προσφέρει ο Στέλιος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά και γενικότερα για τις προπονήσεις σου? Από όταν πρώτο ξεκίνησα να κάνω μασάζ με το Στέλιο, άλλαξε όλη η νοοτροπία μου και όλος ο τρόπος προετοιμασίας μου και της αποθεραπείας μου. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το κομμάτι του μασάζ και ειδικά αν ξέρει κάποιος να στο κάνει σωστά και καλά. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μπορώ και καταλαβαίνω αμέσως τη διαφορά μέσα στις προπονήσεις μου και μετά από δυνατά sparring ή μετά από μεγάλο φόρτο προετοιμασίας αγωνιστικό. Και έχω δει διαφορά στο σώμα μου, στο πώς θα χαλαρώσω, στο πώς θα ηρεμήσω, στα πάντα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που εισπράττεις είναι περισσότερη ενέργεια, νιώθεις το σώμα σου πιο ξεκούραστο, είσαι πιο ελαφρύς, πιο δυνατός. Τι είναι αυτό που νιώθεις? Αυτό ακριβώς. Νιώθω ξεκούραστος μετά από μια μεγάλη προετοιμασία και μετά από μια μεγάλη και δύσκολη ημέρα. Με πολλή προπόνηση. Νιώθω, έρχομαι, πάντα κλείνω το. Να κάνω ένα μασάζ μετά από το τέλος της ημέρας και μετά από δύσκολες προπονήσεις ή από sparring δύσκολα. Χαλαρώνω και μπορώ την επόμενη μέρα, αν και είμαι λίγο πιασμένος, μπορώ να ξυπνήσω το πρωί και να νιώθω ενέργεια, να νιώθω ξεκούραστος, να νιώθω έτοιμος για να ξανακάνω. Συνήθως οι αθλητές στο επίπεδο σου, πού υποφέρουν, δηλαδή εσύ στα τόσα χρόνια πού βλέπεις ότι έχεις περισσότερο φόρτο? Επειδή είναι ένα άθλημα το kickboxing που γυμνάζει και χέρια και πόδια και γενικά όλο το σώμα, συνήθως είσαι πάρα πολύ πιασμένος και στα χέρια και στα πόδια. Εγώ έχω δει μεγάλη διαφορά γιατί δεν έχω βγάλει τραυματισμούς. Προλαβαίνουμε δηλαδή με τη σωστή αποθεραπεία που κάνουμε στο μασάζ, γιατί είναι κάτι πολύ ειδικό το μασάζ. Με τη σωστή αποθεραπεία που κερδίζω από το μασάζ δεν έχω τραυματισμούς. Γιατί είναι ξεκούραστη μύζ μου και ξαναξεκινάω την ημέρα μου και την προετοιμασία μου την άλλη μέρα. Είναι δηλαδή σαν να μην έχεις κάνει προπόνηση Ακριβώς καθόλου. αυτό. Δεν έχεις αυτό Ακριβώς. το βαρύ, το κουρασμένο. Ναι, Πας ακριβώς. να κάνεις sparring και είσαι λες και έχεις Πιασμένος, κουβαλήσει βαρύς. τσιμέντο. Ναι. Δηλαδή η συμβουλή σου είναι ότι πρέπει να κάνουμε μασάζ και όλα αυτά που προείπαμε και με το Στέλιο είναι πράγματα τα οποία βοηθάνε τους επαγγελματίες αθλητές. Σίγουρα και θεωρώ πως όλοι οι επαγγελματίες αθλητές, ποδοσφαιριστές, κολυμβητές, όλοι έχουν βάλει στη ζωή τους το μασάζ. Απλά πλέον μπαίνει και στο χώρο μας και το μαθαίνουμε κι εμείς. Μετά τους αγώνες κανονικά μασάζ. Ναι, εγώ προχθές τελείωσα, όχι χθες γιατί ήθελα να κάτσω να ξεκουραστώ μια μέρα να ηρεμήσω, σήμερα ήρθα κατευθείαν για μασάζ. Μάλιστα. Ο Στέλιος δηλαδή είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να ανέβεις πάνω στο ring. Ναι, εννοείται. Και πολλές φορές τον έχω δίπλα μου, τις περισσότερες φορές τον έχω δίπλα μου και σε κάθε αγώνα μου, να με προετοιμάσει πριν βγω, να με ζεστάνει, να μου κάνει τις διατάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να κυκλοφορεί το αίμα, να είμαι έτοιμος για να μπω και να αγωνιστώ. Πολύ σωστά. Σταύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα μας σήμερα. Πιστεύω θα βρεθούμε και κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε πιο αγωνιστικά Εννοείται, Δημήτρη μου. στο γυμναστήριό σας, στον Παναγιώτη το Δρίνα, και να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Σήμερα ο χώρος είναι καθαρά Για μασάζ. για μας σας.